Λοιπόν, και από τον περιπατητικό όμιλο Δρόμοι Ζωής, είπαμε, έχει στηθεί μια πολύ μεγάλη έτσι, αγκαλιά, έχει ανοίξει μια πολύ μεγάλη αγκαλιά ανθρωπιάς, αλληλεγγύης, από εθελοντές, από συλλόγους, από συλλογικότητες, από ιδιώτες, οι οποίοι στέκονται όλες αυτές τις μέρες στο πλευρό των σεισμοπαθών. Είδατε, μια απλή κίνηση, μια πεζοπορία αυτών των ανθρώπων εκεί την Κυριακή στις πληγήσεις περιοχές, πόσο δυνατά ηχηρά μηνύματα μπορεί να στείλει. Αφήνουν λίγο το χόμπι έξω και την αθλητική τους έτσι, διαδικασία και όλα όσα έχουν προγραμματίσει και βάζουν στο επίκεντρο αυτές τις περιοχές. Ωστόσο, πού θα πάμε τώρα, θα πάμε στο Μυλοπόταπο, θα πάμε στα Λιβάδια. Μια χαρακτηριστική φωτογραφία με μια πολύ μεγάλη αγκαλιά μαθητών δημοτικού. Έκανε το γύρο του κόσμου και βέβαια θα ασχοληθούμε με το θέμα, θα συνδεθούμε τώρα με το Μυλοπόταμο, θα μιλήσουμε με τον διευθυντή του Δημοτικού Σχολείου Λιβαδίων στο Δήμο Μυλοποτάμου, είναι ο πατέρας Χαράλαμπος, ο οποίος οργάνωσε με τη βοήθεια εκπαιδευτικών, μαθητών, γονέων, μία όμορφη πρωτοβουλία, μία εικόνα, μία κίνηση, μία απλή κίνηση που γέμισε με χαρά και γεμίζει με χαρά όλους αυτούς τους ανθρώπους που θα επαναλάβουν, ανεβαίνουν το δικό τους γολγοθά και αντιμετωπίζουν πάρα πολλά προβλήματα, καθώς δεν ξέρει τι τους ξημερώνει. Μία πολύ μεγάλη αγκαλιά, μία χαρακτηριστική φωτογραφία με παιδιά που ενώνουν, που κρατούν το ένα παιδάκι, το χεράκι του άλλου. Τη βλέπουμε τη φωτογραφία, τη βλέπουμε τη φωτογραφία, μία φωτογραφία που έκανε το γύρο του κόσμου. Μάλιστα, μία χαρακτηριστική φωτογραφία. Πατέρα Χαράλαμπε, να σας καλησπερίσουμε. Ναι. Σας ακούμε. Καλησπέρα. Και σας βλέπουμε. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλησπέρα. Δώσαμε λίγο χρόνο για να συνδεθούμε και για να πάμε από τους δρόμους ζωής να έρθουμε στο Μυλοπόταμο. Έκανε ένα πρόλογο λίγο μεγάλο. Βοηθά όμως το να μπούμε στο κλίμα. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο. Είδαμε τη φωτογραφία. Για πείτε μας, από πού προήλθε αυτή η πρωτοβουλία? Φαντάζομαι από τη δύναμη, από την ανθρωπιά και την αλληλεγγύη που δείχνετε. Είναι ένα μήνυμα συμπαράστασης. Η φωτογραφία, κρατώντας χεράκι όλα τα παιδιά, είναι παρμένη από το βιβλίο του Δημοτικού που λέει «Αν όλα τα παιδιά της γης κρατούσαν χέρι-χέρι». Γι' αυτό είπαμε να δείξουμε την αγκαλιά μας μέσα από τη φωτογραφία. Είναι σαν να χορεύουμε, είναι σαν να έχουμε τα τρόφιμα, αυτά που μαζέψαμε, τα κλινοσκεπάσματα, τα είδη πρώτης ανάγκης. Τα έχουμε σχηματίσει σαν ψάρι εκεί πέρα. Αν δείτε δηλαδή και βάλετε λίγο τη φαντασία σας, αν δείτε τη φωτογραφία και βάλετε τη φαντασία σας, εμφανίζεται σαν να είναι ένα ψάρι. Η λέξη ηχθής, Ιησούς Χριστός, Θεού Υιός Σωτήρ, να χρησιμοποιήσω και την άλλη μου ιδιότητα, μια και είμαι ιερέας. Ήθελα να δώσω στα παιδιά να καταλάβουν ότι μέσα από το συνέστημα της ευαισθησίας και της ενσυναίσθησης, ήθελα να τους δώσω να καταλάβουν ότι ό,τι δώσεις στον πόνο και την ανάγκη του άλλου είναι σαν να το φορτώνεις, να το στείλεις προκαταβολή στον ουρανό. Είναι σαν να γίνεται μια μεταποίηση, ένα ουράνιο συνάλλαγμα. Αυτό ήθελα να δείξω στα παιδιά. Μπήκατε λοιπόν σε μια πολύ όμορφη διαδικασία. Θέλω να μου πείτε, έχουμε να κάνουμε με μικρές ηλικίες, με παιδάκια δημοτικού. Τα βλέπουμε, το ένα κρατά το χεράκι έχουμε το άλλο. Να κάνουμε... Πώς αντιλαμβάνονται τον πόνο και τη δυσκολία του συνανθρώπου σε αυτή την ηλικία? Τι σας είπαν, τα λόγια τους ποια ήταν? Τα παιδιά αυτά είναι σαν να έχουν 2 και 3 χρόνια φορτωμένα παραπάνω στην πλάτη τους. Έχουν ζήσει ιστορίες από τους παππούδες. Μην ξεχνάτε ότι τα Λιβάδια ήταν το λεγόμενο καπετανοχώρι την περίοδο της τουρκοκρατίας. Έχουν μια μακράν ιστορία σε αγώνες του έθνους. Έχουν ήρωες όπως ο καπετάν Κούβος, ο παπά Κρανιώτης. Όλα αυτά τα έχουν ζήσει τα παιδιά. Τα Λιβάδια τα κατέστρεψαν ολοσχερώς οι Τούρκοι. Έτσι έχουν υπόψη τους την καταστροφή, το μέγεθος της καταστροφής τουλάχιστον. Δηλαδή όταν εμείς καταλάβαμε το μέγεθος αυτό της καταστροφής, τα Ρίχτερ, τα πολλά που έκανε στο Αρκαλοχώρι, αποφασίσαμε όλοι μαζί να δράσουμε σαν σχολείο. Όλοι οι μαθητές και οι γονείς ανταποκρίθηκαν άμεσα. Μάλιστα, και φαντάζομαι δεχτήκατε μηνύματα και από όλη την Ελλάδα. Είπα, μία φωτογραφία που έκανε το γύρο της Ελλάδας. Κυκλοφόρησε, ταξίδεψε παντού. Ναι. Μάλιστα. Εύχομαι αυτή η φωτογραφία, πραγματικά το εύχομαι και το ελπίζω,
να είναι παράδειγμα προς μίμηση και να ακολουθήσουν και άλλοι το δικό μας παράδειγμα, γιατί αυτά τα παραδείγματα δεν λείπουν. Δεν λείπουν. Η ανθρωπιά δεν λείπει και η λέξη φιλότιμο δεν λείπει. Ούτε από την περιοχή μας, αλλά γενικά και ούτε από κανένα μέρος. Πατέρα Χαράλαμπε, να σας ευχαριστήσω θερμά. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο για την κίνηση και την πρωτοβουλία σας. Να είστε καλά, την αγάπη μας, την αγάπη μας στους σεισμόπληκτους, και τη σκέψη, η σκέψη μας είναι πάντα μαζί τους. Να είστε καλά. Είστε καλά και εσείς, να προβάλλετε το έργο σας.